Η Ιερά Μονή Ιβύρων βρίσκεται πάνω σε ένα γραφικό ορμήσκο της βορειοανατολικής πλευράς Χερσονήσου, πλάι ακριβώς της εκβολής του Μεγάλου Χυμάρου, που εκτιμάται και τιμάται την εορτή της κινήσεως του ετόπου 15 Αυγούστου. Κατηφόριζοντας από τις Καριές και ύστερα από ένα ευχάριστο περίπατο, φτάνουμε εκεί σε μία μισή ώρα περίπου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 10ου αιώνα, λίγο μετά τη Λαύρα και το Βατοπέδι, στη θέση ή περίπου εκεί που προηγουμένως ήταν η Λαύρα του Αγίου Κλίμαντος. Η ίδρυσή του συνδέεται με το όνομα του Ιωάννη του Ήβυρα, του Ιωάννη του Τορνικίου. Φαίνεται όμως ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, αν και οι γεωργιανές πηγές διακρίνουν καθαρά τους δύο άντρες. Ο Ιωάννης Τουρνίκης ήταν αυλικός του ηγεμόνα της Ιβυρίας Δαβίδ και αξιωματούχος του Βυζαντίου. Τα εγκατέλειψε όλα, έγινε μοναχός στην αρχή σε ένα μοναστήρι κάπου στη Μακεδονία. Όταν πήγε στον Όλυμπο και τελευταία στον Άθρο σε μια έρημη γωνία στην περιοχή της Λαύρας, όπου του δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσει τον Όσιο Αθανάσιο και να τον παρακαλέσει να μένει κοντά του. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Β' κάλεσε στην πρωτεύουσα τον μοναχό του Τουρνίκη και ζήτησε τη βοήθειά του σε διάφορα διπλωματικά και στρατιωτικά θέματα και ειδικότερα στην καταστολή της αντασίας του στρατηγού Βάρδα Σκλήρου, που είχε κιόλας στασιάσει εναντίον του κράτους και εκτυπούσε τα βασιλικά στρατεύματα. Ο Τουρνίκης, υπακούοντας στην πρόσκληση του αυτοκράτορα, έβγαλε το ράσο και κινήθηκε αμέσως εναντίον του Βάρδα μαζί με τον ηγεμόνα Δαβίδ, τελειώνοντας την αποστολή του με επιτυχία. Κατόπιν γύρισε πάλι στο Άγιος και άρχισε την ανοίγηση του σημερινού μοναστηριού ή καλύτερα τη διεύρυνση και επέκταση της Λαύρας του Κλίμαντος. Το μεγάλο αυτό έργο άρχισε να τελειώσει χάρη στις πλούσιες αυτοκρατορικές λειτουργίες και τα πολλά ελάφια που πήρε μαζί του, ύστερα από την παραπάνω νύχτα. Το νέο μοναστήριο ονομάστηκε από την αρχή των Ιβύρων, από την καταγωγή των ιδρυτών και πρώτων μοναχών που μόνο σε αυτό διατήρησε την ίδια ονομασία του μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το έτος 1357, με συγκύλιο του Πατριάρχη Καλής του Β', το γεωργιανό αυτό ιερό καθίδρυμα ήρθε στα χέρια των Ελλήνων που περιείχαν αριθμητικά. Είναι ένα από των μοναχών από την Ιβυρία Γεωργία. Το νεοσύστατο μοναστήρι προσθέθηκαν από πολύ μέρες και μέχρι το 14ο αιώνα πολλά μικρά μοναστήρια όπως του Λεοντίου στη Θεσσαλονίκη, του Ιωάννου Κολογού στην Ιερισσού, του Αγίου Σάββα του Χάλου, του Κάσπακος και άλλων. Δεν παρέμεινε βέβαια και αυτό ανέπαφο. Δεν παρέμεινε βέβαια και αυτό ανέπαφο από τις διάφορες επιδρομές εναντίον του όρους και τις ανάλογες συνέπειες του. Σχετικά αναφέρονται πολλές καταστροφές από πειρατές, από ενωτικούς της Δύσης και τους φοβερούς κατελανούς στις αρχές του 14ου αιώνα. Μετά όμως από όλα αυτά, οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες, ο Κράτης της Σερβίας, Στέφανος Δουσάν, κυρίως ο ηγεμόνας Ιβυρίας Γοργοράνης και οι διαδοχοί του ενίσχυσαν το έργο της ανακοδόμησης του. Μια αυτή η περίοδος της ακμής του μοναστηριού συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, όπου εμφανίστηκαν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Για τη λύση του διεξόδου αυτού, οι Ιβυρίδες μοναχοί έφυγαν στην πατρίδα τους, όπου επισκέφθηκαν τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Έκτο, στον οποίο παρέδωσαν τα κλειδιά του μοναστηρίου ζητώντας την οικονομική βοήθεια. Αποτέλεσμα της ενέργειάς τους αυτής σε συνδυασμό με τις επισκέψεις τους σε άλλες χώρες ήταν συγκέντρωση πολλών χρημάτων με τα οποία όχι μόνο ξεχρεώθηκε το μοναστήρι αλλά άρχισε η ανέργεια στον καινούργιο οικοδομό και ο αριθμός των μοναχών του αυξήθηκε και έφτασε σε λίγο τους 300. Στα μέσα του 17ου αιώνα, οι Ιβυρίδες μοναχοί ύστερα από σχετική παράκληση του Τσάρου Αλεξίου πήγαν στη Ρωσία φέρνοντας μαζί τους ως δώρο μια εικόνα αντιγράφης της Παναγίας Πορταϊτήσης με την οποία έγινε καλά η άρρωστη κόρη του από θαύμα. Τότε ο Αλέξιος από ευγνωμοσύνη προς τον Θεοτόκο και τους Ιβυρίτες αντί για άλλη βοήθεια τους παρεχώρησε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν στο κεντρικό σημείο της Μόσχας. Ενδιαφέρον όμως για το μοναστήρι δείχνουν την εποχή αυτή και πολλοί πατριάρχες που το ενίσχυσαν με κάθε τρόπο. Εδώ έμεινε για λίγο καιρό και το 1821 και ο πατριάρχης Γρηγόριος Έψιλον κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 το μοναστήρι των Ιβύρων βρέθηκε πάλι σε δύσκολη θέση οικονομικά
κυρίως ύστερα από μεγάλες προσφορές του στον κοινό αγώνα. Ακόμη ένα μέρος του μοναστηριού καταστράφηκε από δύο φοβερές πυρκαγιές τα χρόνια 1845-1865 και ανακοδομήθηκε αργότερα χάρη στα πλούτη του και στις φορές πολλών χριστιανών. Το καθολικό του μοναστηριού αφιερωμένο στην κίνηση Θεοτόκου χτίστηκε στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα από τον Ήβυρα μοναχό Γεώργιο Σβάντζε, που χρημάτισε πολλά χρόνια εργούμενος μονής και ανακοδομήθηκε το 1513. Βρίσκεται στο μέσο περίπου της Μεγάλης Αυλής που ακολουθεί το σχήμα του Βυζαντινού Αγιορείτικου Ρυθμού. Από το παλιό καθολικό σώζεται ακόμη και το ωραίο μαρμαροθέτημα με διάφορα γεωμετρικά σχήματα και μία μεγαλογράμματη εγγραφή γύρω-γύρω. Εγώ εστερέωσα τους τύπους αυτής και στον αιώνα ούσαν ευθύσεται Γεώργιος μοναχός ο Ήβερ και εκτίτω. Αξιόλογα είναι εδώ και τα δίζωνα και ονόκρανα σε δεύτερη φυσικά χρήση με φύλλα ακάνθας και κεφάλια μοσχαριών στις γωνίες που βρίσκονται στους κύωνες του κυρίου ναού. Οι τοιχογραφίες του καθολικού ανήκουν σε διάφορες εποχές που από τον 18ο έως τον 19ο αιώνα, οπότε έχουν από επιζωγράφησή τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μεταβυζαντινό ξυλόγλυπτο τέμπλο με το πλουσιότατο φυτικό του διάκοσμο, η πόρτα που οδηγεί στον Άρθη Καστιλιτή, κατασκευασμένη από άργυρο και έδωνα και πολύ λεπτή τέχνη, και η αργυρή επτάφωτη λιχνία σε σχήμα λεμονίας με 30 επιχρυσωμένα λεμόνια και 7 κυροπήγια που σύμφωνα με την έμετρη διπλή εγγραφή τους ελληνικά και ρωσικά δόθηκε σαν δώρο από τον Αρχιμαντρίτη Κύριλλο για το μοναστήρι του το έτος 1818 από τους κατοίκους της Μόσχας. Έξω από το διπλό ναύτικα του ναού προστέθηκε αργότερα και ένας τρίτος ιαλόφραγκτος ναύτικας με τοιχογραφίες του έτους 1795. Μπροστά από το καθολικό υπάρχει η φιάλη του αγιασμού που ανακαινίστηκε μετά την πυρκαγιά του 1865 και απέναντι από την πρόσωψή του η τράπεζα του μοναστηριού που ανοικοδόμησε και μεγάλωσε ο αρχιμαντρίτης Αθανάσιος ο Ακαρνάν το έτος 1848. Το ίδιο αυτό έτος κτίστηκε από το ψηλό κοδωνοστάσι πάνω από την είσοδο της στο βάθος απέναντι από τη μεγάλη πύλη του μοναστηριού και στο μέσο περίπου της νότιας πλευράς που υψώνει το αρνητικό σπίτι 1725 που σήμερα είναι πολύ κατεστραμμένος. Ενώ αντίθετα σε καλή κατάσταση σώδεζεται άλλος ωραίος πύργος 1626 του Μαρσανά του δίπλα στη θάλασσα. Εκτός από το καθολικό υπάρχουν άλλα 16 παρακλήσια μέσα στον περίβολο του μοναστηριού. Από αυτά τα δύο με τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου 1846, των Αρχαγγέλων 1812 βρίσκονται αντίστοιχα στο δεξιό και αριστερό μέρος της λιτής. Στο δεύτερο φυλάσσονται προσεκτικά τεμάχια απολύψαν 150 περίπου Αγίων τμήματα από τα άγωνα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σταύρωση του Χριστού και ένα τεμάχιο τιμίου ξύλου. Άλλο ένα σημαντικό παρακλήσιο είναι κτισμένο, αλλά δύο σημαντικά παρακλήσια είναι κτισμένα στην αυλή της Παναγίας Πορταετήσης και του Προδρόμου. Το πρώτο 1680 που βρίσκεται δίπλα στην παλιά είσοδο του μοναστηρίου φυλάσσει τη θαυματική εικόνα της Παναγίας με πλούσιο επιχρυσωμένο ένδυμά του και την που κατά την παράδοση ταξιδεύοντας από την πόλη πάνω στα κύματα βγήκε στη θάλασσα σε κάποιο σημείο κοντά στο σημερινό μοναστήρι. Την παρέλαβε ο μοναχός Γαβρίλ και αργότερα όταν την έβαζαν έξω να τους φυλάει, όταν την έβαζαν μέσα η εικόνα βρέθηκε τρεις φορές έξω θαυματουργικός και εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του είπε «Εγώ δεν ήρθα να με φυλάτε, αλλά εγώ να σας φυλάω». Κάποια στιγμή ένας πειρατής την εχτύπησε όταν έκανε επιδρομή στο μοναστήρι και έβγαλε αίμα η εικόνα, αν τη δείτε υπάρχει η πληγή ακόμα. Το αίμα το έκαναν εξέταση και είδαν ότι είναι πραγματικό αίμα. Η τοιχογράφηση του παρακλησίου έγινε το έτος 1683 και το εικονοστάσιο κατασκευάστηκε το 1785. Ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον άρθη κάτω που τοιχογραφείται το 1774 ανάμεσα στις παραστάσεις των Αγίων εικονίζεται στη σειρά οι Έλληνες φιλόσοφοι Σόλωνος, Σοφοκλής, Τουκυρίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης και Πλούταρχος και η Βασιλής Αλέξανδρος Κεδαρίος. Το άλλο παρακλήσιο του Μήνου Προδρόμου βρίσκεται στα ανατολικά του προηγουμένου, ανοικοδομήθηκε από τα θεμέλια από τον ηγούμενο Αγάπη 1710 και τοιχογραφήθηκε λίγα χρόνια αργότερα 1714. Το τέμπλο του
αποτελεί λαμπρό έργο ξυλογλυπτικής τέχνης 1711. Στα υπόλοιπα 12 παρεκκλήσματα συναντούμε μόνο φορητές εικόνες. Έξω από το μοναστήρι υπάρχουν 11 καθίσματα, 13 κελιά προς την κατεύθυνση των καρίων, άλλα 3 προς τη Μονή Θεή Φιλοθέου και 10 μέσα ή κοντά στις καρίες από αυτά του Αγίου Δημητρίου τη στιγμή αυτή για αντιπροσωπείο. Στο μοναστήρι των Ιβύρων ανήκει και η σχήτη του προδρόμου, η Ιβυρητική σχήτη που βρίσκεται στα δυτικά του προς το βουνό σε απόσταση μισής ώρας. Πρόκειται για μια ελληνική ιδιόρυθμη σχήτη που ιδρύθηκε το 1730, ενώ το Κυριακό της σχήτης το 1779 τοιχογραφήθηκε το 1799. Η σχήτη σήμερα περιέχει 8 καλύβες και ένα μικρό αριθμό, 5 ή 6 μοναχών. Ακόμη υπάρχει ένα κελί το οποίο έφτιαξε ο μοναχός Μάξιμος, ο τελευταίος προσμονάριος, ο οποίος δεν μνημόνευε και επικοινωνούσε με τον Πατριάρχη, είδε σε όραμα την Παναγία και στο δρόμο 5-10 λεπτά πριν το μοναστήρι έχτισε μια εκκλησία. Πλουσιότατο και από το πιο αξιόλογο του Αγίου Όρους είναι το σκηνοθετάκι της Μονής Ιδίων, το οποίο στεγάζεται μαζί με τη βιβλιοθήκη, ένα νεότερο ισόγειο κτίσμα μέσα στην αυλή. Σε αυτό φυλάζονται ανεκτήμη και θησαυροί, ιερά χρυσοκέντητα άμφια, εκκλησιαστικά σχέδια, σταυροί, δισκοπότηρα, εγκόρπια, μήτρες, ολόκληρη αρχαιρατική στολή από τον Πατριάρχη Διονύσιο Δέλτα, ο μανδύας του Γρηγορίου Πέμπτη και η κεκτημένη ωραία πύλη, παραπέτασμα της κεντήτριας κοκόνας ορολογά με την παράσταση της μεταστάσεις του Θεοτόπου και πολλά άλλα ιερά αντικείμενα και θύμια. Τέλος, ο λεγόμενος σάκος του Αυτοκράτορα Τσιμισκή που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη και που κοσμείται από διάφορα αγουργήματοειδή σχήματα και παραστάσεις από 10 γκρεντάρια και 4 δικέφαλους αετούς, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αρχιερατικό έντυπο του 15ου αιώνα. Πλούσια και καλά οργανωμένη είναι η βιβλιοθήκη του μοναστηριού, περιέχει πάνω από 2.000 χειρόγραφα ποικίλης ύλης και περιεχόμενο και 15 λειτουργικά ηλατήρια. Από όλους αυτούς τους κώδικες 123 είναι περγαμένοι, ενώ οι υπόλοιποι βουμβικινοί 23 και χάρτινοι. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθεθούν και 100 περίπου περγαμένοι γραμμένοι σε γεωργιανή γλώσσα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εικονογράφηση ορισμένων ελληνικών χειρογράφων, όπως είναι 1, 5, 55, 56, 111, 4, 63, 8, 74 και άλλο. Εκτός όμως από το τμήμα των χειρογράφων, βιβλιοθήκη περιέχει και πάνω από 15.000 έντυπα, όπου βρίσκει κανείς μερικά σπουδαία αρχιέντυπα και παραδοσιακά βιβλία. Στον χώρο της βιβλιοθήκης φυλάσσονται ακόμη πολλά πολύτιμα αυτοκρατορικά και πατριαρχικά έγγραφα και κυρίως τα χρυσόβουλα των αυτοκρατώνων Κωνσταντίνου Ζήτα Πορφυρογέννητου 946, 958, Ρωμανού Β 960, Βασιλείου Β 980 και άλλο. Το μοναστήρι των Ιβύρων κατέχει την τρίτη θέση στη σειρά της ιεραρχίας των 20 αθωνικών μοναστήριων. Είναι ιδιόρυθμη, καθώς σημειώσαν παραπάνω, κατοικήθηκε από την αρχή από μοναχούς που κατάγονταν από την Ιβύρη, από την Ιβυρία και από την, για την οποία κάποτε υπήρξε ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο. Οι τελευταίοι ίδρυες πέθανε το 1955, σήμερα αριθμοί 75 περίπου συνολικά μοναχούς, μέσα και έξω από το μοναστήρι, στη σκήτη και στα διάφορα κοιλιά του. Όσης απειλείς, όσοι πέσχουν τους δούλους σου παλάγομαι, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, όλη ψυχή και διανοία προστρέχομαι, Θεοτόκε, εις η αγαθότητη και εκπόμεση εγκλαθμό, κλείνω σου τα ότα εις τα σφωνάς ημών άφραντε και πλήρου τας αιτήσεις, πόρτα ή της ακόρη, τας ημώνος Θεού μητήρες λαχνός. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χρήσεις τα σας, ας απευθύνω πανάχραντε, περί ταύτης της κληρονομίας σου πλήρου Παρθένεως συμπαθείς, και μη αποστήσεις εκ ταύτης την προστασία σου,
ημάρτων εν γαρκόρι, αλλά σοι κάθε κάστη, τα σελπίδα σημών αναφέρομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα ψυχικά σημών οδυναστερά πέψον και τας νόσους πάσα στας του σώματος τας δυσφορήτους και χαλεπάς Ία σε Παρθένε και Θείο φόβος τυχίωσον ημών τας διανοίας πόρτα ήτης ακόρη προς Θεού θελημάτων εκπλήρωση. Και λύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νόμι εν σύ, Θησέως και καινοτόμιντε, Θεομήτων, πάντα υπερθύσιν γατά κατά σε και καινοπρεπή, και γαρ παραδόξος η θάλασσα την εικόνα σου, μονίτη των Ιβύρων, ασυνή εξαισίως, παραδέδω και φέρουσα δεσποινά. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, η νατή ελαμβρύνθη, η δε δοξασμένη εικόν του προσώπου σου και μεγαλύνθη, υπερλόγων αγνή πόρτα ήτησα, ξένος γάλος είχε, ημιν ποτέ δια θαλάσσης, ούτω ξένα εργάζεται θαύματα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, των δαιμόνων τα θράση, καθήμων κατάβαλε Θεό χαρίτοτε, και των μελετώντων όνειρα και κενά πόρτα ήτησα κατά τους όρους ο ηρετής ως οικείων τας δειλάς και βορείας ματέωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ιεράν σε κρυπίδα και απεριδόνι τον ιεράν αγγείραν και χτυμένη κόρη εις ειδούνι προσέ καταφεύγομεν διότας φυλάδας των πειρασμών και καταιγίδας ως αφλούς θαλατίους διάνυσο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωτηρίας προστρίβων και προς μετανοίας οδόν την σωτήριον ηθήνων Παρθένε τους θεμός προσιώντας τη σκέπη σου και μετά το τέλος υπέρ ημώνος επιγγείλω αγαθά το Θεό ημών λάλησο. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς σωμάτων σε ιατήραμιστον και ψυχών θεραπευτή και εκτιμένη ως αληθώς φόρτα ήτης ακόρη η ευκλαίη σου εικόνη προστρέχομεν και εξ αυτής τας δωρεάς της ευνοίας σου πίστη λαμβάνομεν. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς ακύμαντος των κυμάτων υπέρθεν διαπλέψασα η Θεία εικόν σου η καινημήν ως λιμήν σωτηρίας και των δεινών κατευνάζει τα κύματα γαλήνην δε την αληθή πριν τ' ανέβει η μη πόρτα ήτησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την πύλη μη τη ζωή υπάνοιξον, αφαρπάζουσα πυλών με του Άγου.
υπηλωρός της μονής των Ιβύρων, ονόμαστη με θελήσα σαν δέσποινα, αποκοπή μη των χρεών, των πολλών μου εσπλάχνος βραβεύουσα. Και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υγείαστε αληθώς η θάλασσα, διαπλέψει της Αγίας μορφής σου. Η δαιμονή των Ιβύρων ως πλούτο, της αρρωγής σου αυτήν υπεδέξατον. Άπας ο άθος δε αυτήν, ως ελπίδος πισών κατεμπλούτησε. Διάσωσον, ο πορταήτης απάναγνε Θεοτόκε, πάσης βλάβης και αναγκώνται και θλίψεων. Τους ολοψύχους προστρέχοντας τη συσκέπη. Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάτων των ημέρων δεκούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρική παρησία. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ως προστασίαν και σκέπιν και έφορον, ο περιώνυμος κλήρος σου άκραντε, υμνήσεα η πόρτα ήτησα, και εκμαθέων ψυχής ανακράζηση, απάψτος με φύλατε δέσποινα. Μνηστήσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Μνηστήσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Του ονόματος σου μνηστήσομε εν πάση γενεά και γενεά. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο, ενεσάτω τον Κύριον, ενεσάτω πνοή πάσα τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκριμάτων. Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της πόρτα ητήσεις τες θείες και σύες,
εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Έχεις επαναχράντε το μέγα όρος του άθο, μέγα καταφύγιον, οικία Χριστότητη και διάσωσμα, διά σου πάσης γαρ, θλίψεως λυτρώτε, πόρτα ήτησαν δε άγρυπνον, ως περιβδόκισας μάντρα των ημίρων η ενδοξός. Αλλό Θεό χαρίτωτε, δίδω ημιν πάση την χάρη σου και μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου κόρια φήμων, άχρη τερμάτων αιώνας δε, φύλατε τους δούλους σου. Εντεύθεν πόρτα ήτησα, πάσα γλώσσα σε δοξάζει. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, δύναμη δίδου Θεότο και το πατήν ημάς εχθρού τας πανουργίας και συμμάχη μη, Άγιος καθηπές μου, κατά του πολεμήτωρος καθημών οριωμένου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έλεον αλευρών και ίνων, ως επλήθυνας ποτέ ενδημονή σου, ούτω δίδου αγνή της εισηκέτες πάση, της μητρικής ευνοίας σου, τας πλουσίας ευλογίας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σκέπε την συγκληρονομία, πόρτα ήτησα εκ πάσης εμπειρίας, ότι άπας προσέ, ο άθος ατενίζει, εν ευκαιρίες όχραντε και θλίψες υπουδίου. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, εν εσπέρα πρωί και μεσημβρία, εν ημέρα νυχτή και πάση ώρα, και εν παντή καιρό καθηκετεύωσε, στένων και δακρύων να σπάζω με φόβο την σύνσεπτην εικόνα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ίασέ μου τα πάθη της καρδίας, φώτισόν με πονούντε σκοτισμένο, και την ψυχή μου τεθνική αν σώσον και ιών ημέρας, και φωτός με δείξον δέσποινα κληρονόμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε ενούσιν αγγέλων πανηγύρις και υμνούσιν ανθρώπων ομιγύρις, και ουρανός και γη και θάλασσα Παναγνέ Κυρίως, ανυμνολογούσι την σύνσεπτην εικόνα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε πύλη και γέφυρα και κλίμαξ εκ θανάτου προς την αθανασία. Διεισχωρούμεν διαπεραιούμενη την υγραν του βίου, θάλασσα και γήθε,
υψούμεθα προς πόλον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.